ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας. Η παράδοσή της. Η αφοσίωση στην ίδια συνταγή. Η αξεπέραστη γεύση της. Το πάθος για το άρωμά της. Η διεθνής καταξίωσή της. Η προσφορά της στην Κύπρο. Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της. Που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ο. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου. Γκόμες, ο Ορτέγα, ωραία η πάσα, το γύρισμα, ευκαιρία από κοντά, ο Πάρντο στα δίχτυα η μπάλα. Με τη βοήθεια και του Πάρντο η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και γκολ με το καλημέρα για την Ομόνια που βρίσκεται μπροστά στο σκορ και είναι εκείνη που προηγείται στο αμόχωστος από την παράλληλη παλιά. Δείτε πως η μπάλα έχει τελικό αποδέκτη τον Πάρντο που δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα της εστίας του Ούρκο Πάρντο. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό το γκολ. Η μπάλα γυρίζει από τον Γαβρίλ, δεν μπορεί ούτε ο Πάρντο. Η μπάλα στα δίχτυα της Νέας Αλαμίνας, του Ερμή, με συγχωρείτε. Το αυτογκόλ χρεώνεται στον Γαβρίλ. Ασυνεννοησία, βλέπετε χαρακτηριστικά το βλέμμα του Πάρντο προς τον Γαβρίλ. Αυτογκόλ. Και 0-1. Απευθείας θα το πάει. Απευθείας έξω κόρνερ. Απέμβαση από τον Ούρκο Πάρντο. Βίτορ Γκόμες. Κίνηση. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε εδώ ευκαιρία. Δοκάρι. Έσδρα φεύγει. Η Ομόνια. Η πάσα είναι εξαιρετική. Η ευκαιρία. Ο Τζιονής καθυστερεί. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. 0-2 στο 12. Εκπληκτική ομαδική προσπάθεια για την Ομόνια, η οποία της αποφέρει το δεύτερο τέρμα στο παιχνίδι. Είναι καταπληκτική ομαδική δουλειά που έχει γίνει από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Σήμα κατά τεθέν της φετινής Ομόνιας. Τα γκολ που έρχονται και είναι προϊόν ομαδικής συνεργασίας. Αν ξαναδείτε τη φάση, καταπληκτικές οι πάσες που αλλάζουν οι παίκτες της Ομόνιας. Η τελική κάθετη για τον Τζιονί που κάνει ιδανικό τελείωμα. Αυτή τη φορά δεν σημαδεύει το δοκάρι. Βρίσκει στόχο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με τη βοήθεια και του δοκαριού φυσικά. Δοκάρι και μέσα, 0-2. Η Ομόνια κυριαρχεί στα πρώτα λεπτά. Άρη Κυριάκου και φαίνεται να παίρνει πολύ ισχυρό προβάδισμα. Ο Γκόμεθ, η πάσα για τον Κακουλή. Είναι υψωμένη σημαία στο βάθος. Offside. Ξαναδούμε εδώ. Εδώ νομίζω ένα κλικ πιο μπροστά είναι ο Κακουλής. Κάνει κίνηση πάλι ο Τζιονής. Εκεί θα πάρει μπάλα. Ο Τζιονής. Τα κουνάκι για τον Λέτσιαξ. Ο Λέτσιαξ σουτάρει out. Κρατάει για τον Ορτέγα. Το πέρασμα, ευκαιρία. Γκολ. 0-3. Ο Έσδρα είναι αυτός που κάνει 3 τα τέρματα της Ομόνιας σε ακόμα ένα ρεσιτάλ ομαδικού παιχνιδιού για τους πράσινους που έκρυψαν την μπάλα. Η μπάλα εμφανίστηκε μπροστά στα πόδια του Έσδρα, ο οποίος απλά την έσπρωξε στα δίχτυα της εστίας του Ερμή. 0-3 η Ομόνια, που είναι στιγμές που πραγματικά κάνει ό,τι θέλει. Δείτε εδώ ξανά ο Γκόμεθ. Αλλάζει την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει στον Ορτέγα. Δεν νομίζω να υπάρχει offside. Στο βάθος καλύπτεται ο Κακουλής. Έρχεται ο Έσδρα που θα μπει στην περιοχή και εκεί πλέον η δουλειά του είναι πάρα πολύ εύκολη του Ισραηλινού για να νικήσει. Για τρίτη φορά απόψε τον Πάρντο. 0-3. Αλλά το μάτς συνεχίζεται.
Η μπάλα πάνω στον Ριμπέρο από τον Γεωργίου. Κακουλής με τον Γαβρίλη. Υπέροχη προσπάθεια. Πατάει υπέροχη. Σουτάρει out. Ο Περέιρα, ο Έσδρα, τα κουνάκι. Πέφτει μέσα στην περιοχή. Ο Μαρίνος Τζιονής. Εδώ το τακουνάκι του Έσδρα. Ο Ορτέγκα. Πέσει στο έδαφος. Βίτορ Γκόμες. Έσδρα. Περέιρα, το γύρισμα, κόρνερ από τον Σάρ. Ξανά εδώ η φάση η οποία στην πάσα που γίνεται νομίζω είναι δύο ποδοσφαιριστές Ομόνιας εκτεθειμένοι. Ο Ορτέγα τώρα θα πασάρει στον Έσδρα. Χαμηλά ο Έσδρα, ο Τζιονίς, ο Πάρτο απομακρύνει. Κερδίζει ο Τίντακ και θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά προς τον Γεωργίου. Κερδίζει ο Γεωργίου. Καθώς ολιγόρησε ο Λάγκ, κρατάει ο Γεωργίου, σουτάρει έξω η μπάλα. Η Ομόνια πατάει την περιοχή του Ερμή. Ο Λέσσα γυρίζει, ο Τζιονίς από κοντά. 0-4 στο 51. Πόσο ωραίο είναι το ποδόσφαιρο όταν είναι απλό. Και πόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Και η Ομόνια σε αυτές τις εξαιρετικές, το ξαναλέμε πάλι, ομαδικές προσπάθειες που κάνει. Κάνει τα πράγματα απλά και όμορφα. Και πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ. Το τέταρτο τέρμα της, το δεύτερο του Γιονί. Δείτε πως έφυγε στην κόντρα επίθεση με τρεις πάσες η Ομόνια. Ο Τζιονίς δέχτηκε την παράλληλη πάσα παρεβάλε του Λέτσιαξ. Από πολύ κοντά πλασάρει και συνεχίζει και πασάρει την μπάλα για τον Κακουλή που πέφτει στο έδαφος. Το ξανά. Εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται ο ποδοσφαιριστής Ομόνιας. Πατάει περιοχή. Ο Γαβριήλ. Εντάξει, πέφτει στο έδαφος τώρα. Υπήρχε εκεί να κοντραρίστηκαν δύο ποδοσφαιριστές. Ο Αστασίου θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάτι. Και θέλει να φύγει ο Τζιονίς και φεύγει ο Τζιονίς. Είναι υψωμένη σημαία. Εδώ, ναι, είναι πιο μπροστά. Σωστός ο βοηθός. Ζωέλ Περέιρα. Σεντράρι, ο Μίκο από κοντά, η μπάλα θα φύγει έξω. Το πέρασμα στον Μίκου, κρατάει ο Μίκου, πέφτει στην περιοχή. Δείτε εδώ πώς, ο Μίκου, ναι εδώ υπάρχει μαρκάρισμα, σωστό είναι το φάουλ. Έξω την περιοχή. Έτερο χάφα της Ομόνιας, τον Τζορντι Κόμες. Ο Έσδρα εδώ, πάνω στον Πάρτο. Ο Ορτέγα, κρατιέται ο Μίκου για να μην βγει offside, συνεχίζει ο Ορτέγα, μπαίνει μόνος του, πλασάρι. Σέντρα, ο Πόπιν θέλει να γυρίσει. Προς την εστία, πασάρι, ευκαιρία μεγάλη. Ο Έσδρα, υπάρχει και ο Ορτέγα. Ο Μίκου συνεχίζει για τελειώσει μόνος του. Να πάει απευθείας στην εκτέλεση. Εύκολα πέφτει μπλοκάρι ο Κυριακίδης. Του κόρνερ, απευθείας η εκτέλεση. Τι πήγε να γίνει εκεί, μπάλα προσέξω στο δοκάρι. Δεξιά μόνιμη απειλή ο Έσδρα. Θα περάσει ο Έσδρα τον Κυριάκου, συνεχίζει. Κοντά στο χατρίκο Τζιονίς, ο Πάρτο του λέει όχι και μπλοκάρι. Ορτέγα. Ο Κούσουλος φεύγει και δεν είναι offside, έχει φύγει από πίσω. Ευκαιρία για την Ομόνια, ο Κούσουλος, ο Μίκου, 0-5. Με τον Μίκου στο 90, το κερασάκι στην πενταόροφη τούρτα της Ομόνιας. Σήμερα βάζει ο Μίκου 0-5. Η Ομόνια με τον πλέον εμφαντικό τρόπο καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση σήμερα. Δείτε ξανά. Η φάση φεύγει από πίσω, ο Κούσουλος δεν υπάρχει κανένα offside. Ακολουθεί πίσω από την μπάλα και ο Μίκου σε κενή εστία πλασάρι. 0-5 η Ομόνια τελειώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι. Πετυχαίνει και ένα πέμπτο τέρμα και μετατρέπει σε θρίαμβο το πρώτο παιχνίδι με τον Ερμή. Ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας? Η παράδοσή της, η αφοσίωση στην ίδια συνταγή, η αξεπέραστη γεύση της, το πάθος για το άρωμά της, η διεθνής καταξίωσή της, η προσφορά της στην Κύπρο.
Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της, που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ο. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου.